αναγκαιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις άλλες οικονομικά αναπτυγμένες χώρες να προχωρήσουν πολύ γρήγορα και αποφασιστικά στην ρύθμιση του ανταγωνισμού στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που ελέγχουν τα κοινωνικά δίκτυα και τις μηχανές αναζήτησης. Οι εταιρείες αυτές πλέον έχουν πολύ ισχυρή δεσπόζουσα θέση τόσο στο κομμάτι της οικονομίας όσο και στο κομμάτι της κοινωνικότητας των ατόμων και στην πολιτική συμπεριφορά. Η εποπτεία και ο ρυθμιστικός έλεγχος των εταιριών αυτών είναι ταυτόχρονα καλά οικονομικά, θα μειώσουν τις ανισότητες και τρίτον θα ενισχύσουν τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επίθεση από την άνοδο του λαϊκισμού. Υπάρχουν οι εξής λόγοι που κατά τη γνώμη μου κάνουν αναγκαία την επιβολή ρυθμιστικών κανόνων και εποπτείας σε εταιρείες αυτές. Πρώτον, το μερίδιο αγοράς που έχουν είναι ήδη πολύ σημαντικό και αυξάνεται συνέχεια. Άρα, ο παραδοσιακός λόγος για την ρύθμιση των αγορών υπάρχει. Δεύτερον, οι εταιρείες αυτές εμποδίζουν τον ανταγωνισμό γιατί πολύ συχνά αγοράζουν μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς ώστε να εμποδίσουν τον ανταγωνισμό. Καθότι οι μετοχές τους έχουν ανέβει πάρα πολύ, χρησιμοποιούν σαν νόμισμα τις μετοχές τους ώστε να εμποδίσουν τον ανταγωνισμό εξαγοράζοντας άλλες εταιρείες. Τρίτον, υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, καθότι οι εταιρείες αυτές πληρώνουν ελάχιστη φορολογία μέσω επιθετικών πολιτικών αποφυγής της φορολογίας. Σαφέστατα αυτό βάζει ένα μικρό μαγαζάκι, ένα μικρό περίπτερο, ένα σούπερ μάρκετ σε καθεστώς αθέμητο ανταγωνισμού, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις πληρώνουν φυσικά φορολογία. Τέταρτον, οι εταιρείες αυτές βρίσκονται στο κέντρο του δικτύου της οικονομικής δραστηριότητας. Άρα, ο παραδοσιακός λόγος να ρυθμίζουμε τους τομείς της οικονομίας, όπως τις τράπεζες που βρίσκονται στο κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας, υπάρχει. Τέλος, υπάρχει και ένας επιπλέον, κατά πολλούς, πιο σημαντικός λόγος για την εποπτεία. Αυτό αγγίζει το ζήτημα του αυταρχικού λαϊκισμού και της πόλωσης που παρατηρείται όχι μόνο στις δυτικές, αλλά όλο και περισσότερο και στις αναπτυσσόμενες και στις επανάπτυκτες χώρες. Οι εταιρείες αυτές ελέγχουν την πληροφορία και υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που δείχνει ότι προϋπάρχουσες διαφορές στα πιστεύω, στα ιδανικά, στις αντιλήψεις, στις συμπεριφορές των ανθρώπων μεγαλώνουν και επιπλέον αυτές οι εταιρείες βρίσκονται επομένως στο κέντρο της ολοένα και μεγαλύτερης πόλωσης που παρατηρούμε παγκοσμίως. Είναι λοιπόν απαραίτητη ανάγκη να προχωρήσει πολύ γρήγορα και με παγκόσμια συνεργασία η θεσμοθέτηση ενός πλαισίου ορθής λειτουργίας των εταιριών αυτών με ισχυρή